Παράθυρο αισιοδοξίας για να γεμίσουν τα ταμεία του Δήμου αφήνει στη Δημοτική Αρχή των Τρικάλων η σχετική νομοθεσία που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της κυβέρνησης και αφορά τη ρύθμιση παλιών οφειλών των δημοτών με ευνοϊκότατους όρους. Εξάλλου, τους τελευταίους μήνες ο προβληματισμός της Δημοτικής Αρχής και δι' του Αντιδημάρχου Οικονομικών Γιώργου Στουρνάρα είναι έντονος λόγω των άδειων ταμείων του Δήμου. Για το θέμα θα υπάρξει και σχετική εισήγηση στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου θα κληθούν να αποφασίσουν τόσο για τους όρους όσο και για το κατώτατο ποσό της δόσης που θα κληθούν να καταβάλουν οι οφειλέτες στο Δήμο. Και πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία για τους δημότες που οφείλουν σημαντικά ποσά στο Δήμο. Θα υπάρξει μέχρι και μείωση 85% των προσαυξήσεων, από 70 μέχρι 85% ανάλογα την περίπτωση του καθενός. Πιστεύω θα είναι και, και για το Δήμο καλό, αλλά πιστεύω και για τους δημότες και για το Δήμο που μας πιστεύω να πάρουμε μια οικονομική ανάσα στις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Ερωτηθείς ο κύριος Στουρνάρας για το αν ο Δήμος εισπράττει τα ενίκια από τα καταστήματα που έχει στην ιδιοκτησία του στη δημοτική αγορά και που τα τελευταία χρόνια αποτελούσαν βραχνά, απάντησε θετικά. Ασφαλώς εισπράττει τα ενίκια, είναι κάποιοι που χρωστάνε και τους δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουν όλες τις παλιές τους οφειλές.